Είναι ένα έργο το οποίο έχει ενταχθεί στο The Pin 2007-2014. Ένα έργο το οποίο ολοκληρώνεται στα τέλη του Ιουνίου του 2015 και η εβδομάδα η οποία έρχεται, δηλαδή από τη Δευτέρα μέχρι και το Σάββατο, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μία εβδομάδα αφιερωμένη στον πολιτισμό στην Πελοπόννησο. Και το λέω αυτό γιατί είναι ένα πρωτοποριακό έργο, ένα έργο το οποίο δεν έχει γίνει σε καμία άλλη περιφέρεια, δεν έχει ενταχθεί παρόμοιο έργο. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα έχουμε προμηθεύσει όλες τις δημοτικές φιλαρμονικές με νέα καινούργια όργανα, αλλά και με νέες στολές. Έχουμε απόλυτη συνεργασία με όλες τις φιλαρμονικές. Έχουν εκφραστεί άλλωστε επανειλημμένα οι ευχαριστίες από την πλευρά και των δημοτικών αρχών αλλά και των φιλαρμονικών προς τον Περιφερειάρχη. Θεωρήσαμε ότι μέσα στην κρίση, με τα πάρα πολλά προβλήματα που υπάρχουν, με τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δημοτικές αρχές και οι άλλοι πολιτιστικοί φορείς, δεν θα μπορούσαν να γίνουν προμήθειες παρά μόνο αν γινόταν η ένταξη ενός τέτοιου προγράμματος. Σήμερα λοιπόν οι γονείς της Πελοποννήσου μπορούν να στείλουν τα παιδιά τους στις δημοτικές φιλαρμονικές, όπου εκεί θα έχουν νέα όργανα αλλά και νέες στολές. Και ξέρετε όλοι ότι υπήρχαν πάρα πολλές φθορές και υπήρχαν και κάποιες περιοχές που δεν είχαν καν τη δυνατότητα να επισκευάσουν τα παλιά όργανα και τις παλιές στολές. Για να μπορέσουμε όλο αυτό να το κεφαλοποιήσουμε, θα το παρουσιάσουμε την επόμενη εβδομάδα, όπου κάθε βράδυ στην πλατεία Άρεως, εδώ στην έδρα της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην Τρίπολη, θα γίνονται σχετικές εκδηλώσεις. Θα ξεκινήσουμε από τη Δευτέρα, από τις 8 μέχρι τις 10.30, όπου θα έχουμε τις φιλαρμονικές από τη Νέα Κύο, από το Άργος, τις χοροδίες, το Μουσικό Όμιλο Σπάρτης, τη Χοροδία Μεγαλόπολης και τη Φιλαρμονική της Μονεμβασιάς. Την Τρίτη 23 του μηνός από τις 8 το βράδυ μέχρι τις 9.30 με την φιλαρμονική πλέον της Ερμιονίδας και της Νότιας Κινουρίας, καθώς και την παιδική εφηβική χοροδία της Καλαμάτας. Την Τετάρτη 24 Ιουνίου με την παιδική χοροδία Νεμαίας, χορηγία νέων Νεμαίας, τα λέω ακριβώς για να μην κάνω κάποιο λάθος, αλλά και τη χοροδία της Τρίπολης. Την 5η 25 Ιουνίου από τις 8.30 μέχρι τις 10.30 με την Δημοτική Χοροδία Επιδαύρου, τη Φιλαρμονική του Δήμου Μεσίνης, τη Φιλαρμονική του Δήμου Βόρεια Κινουρίας, Χοροδία Συλλόγου Δημηνιού Αναγέννηση. Και την Παρασκευή τη Χοροδία από τον Ναύπλιο, τη Φιλαρμονική από τον Ναύπλιο, τη Φιλαρμονική από το Λουτράκι και τη Δημοτική Φιλαρμονική της Καλαμάτας. Ερχόμαστε τώρα στο Σάββατο. Το Σάββατο 27 Ιουνίου θα είναι η μεγάλη γιορτή. Στόχος της Περιφέρειας Πελοποννήσου είναι να μετατρέψουμε την Τρίπολη από τις 7 μέχρι αργά το βράδυ στο επίκεντρο αυτής της μεγάλης γιορτής, όπου όλες μαζί οι φιλαρμονικές, παρουσία του Περιφερειάρχη του κυρίου Τατούλη, θα μπορέσουμε να παρουσιάσουμε ένα μικρό πρόγραμμα με τις νέες στολές, με τα νέα όργανα και θα ακολουθήσει συναυλία με την κυρία Πασπαλά στην πλατεία Άρεως, όπου όλοι μαζί θα διασκεδάσουμε και όλοι μαζί πρέπει να είμαστε εκεί. Το λέω αυτό το πρέπει γιατί πραγματικά μέσα στην κρίση ο πολιτισμός μπορεί να δώσει απαντήσεις. Η εξωστρέφεια της Περιφέρειας Πελοποννήσου συνεχίζεται και στον πολιτισμό και αποδείξαμε ότι μπορούμε να μοχλεύσουμε πόρους, να βρούμε τρόπους, να δώσουμε διεξόδους ελπίδας πάνω στην πιο δύσκολη εποχή και βέβαια για έναν ευαίσθητο τομέα όπως είναι η νεολαία. Στις φιλαρμονικές κυρίως πηγαίνουν νέα παιδιά, όχι δεν πηγαίνουν και μεγαλύτεροι, όμως πηγαίνουν νέα παιδιά. Είναι ένα χρήσιμο εργαλείο πολιτισμού για όλους τους Δήμους και σε αυτή την περίπτωση, χωρίς να υπάρχει καμία απολύτως εξαίρεση, έχουν ενταχθεί όλοι οι Δήμοι, όλες οι δημοτικές φιλαρμονικές. Σας ευχαριστούμε και εσάς που συμβάλλετε στο να μπορέσουμε να ενημερώσουμε τον κόσμο για αυτό το μεγάλο γεγονός. Το σημαντικότερο και η κεντρική εκδήλωση θα γίνει το Σάββατο το βράδυ στις 8 η ώρα, όμως όλη την εβδομάδα θα είμαστε εκεί για να χειροκροτήσουμε το κάθε σχήμα ξεχωριστά, την κάθε δημοτική φιλαρμονική, έτσι όπως σας ανέλησα πριν από λίγο το πρόγραμμα.